διαδεχόμενη εμφάνεια. Ένα μεικτό χωριό, στο οποίο διέμεναν Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι. 14 Αυγούστου 1974. Οι Τούρκοι στρατιώτες τους συλλαμβάνουν μαζί με άλλους συγχωριανούς τους και τους μεταφέρουν στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου Αφάνιας. Μαζί του και τα παιδιά του, η οικογένειά του. Τα τελευταία του λόγια απευθύνονται προς το γιο του Πέτρου, λέγοντας του «Κάτι με θέλουν, θα έρθω μετά». Την ίδια στιγμή του έδωσε και ένα τσαμπί στα φίλη. Αυτό ήταν και το στερνό του αντίο. Τον επιβίβασαν αμέσως μετά σε λεωφορείο μαζί με άλλους συγχωριανούς του και εκείνη ήταν η τελευταία μέρα κατά την οποία θεάθηκε ζωντανός. Η συνέχεια ήταν όμως αποδείχθηκε τραγική. Δεν γύρισε πίσω ποτέ. Οι Τούρκοι τον εκτέλεσαν άναυρο. Τον δολοφόνησαν εξυπρό μαζί με άλλους 6